Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε το απόγευμα της Τετάρτης το ταμείο του αστικού κτέλ Πάτρας στην οδό Αγίου Ανδρέου. Δύο κουκουλοφόροι υπό την απειλή όπλων άρπαξαν 6.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Μπαίνουν στον πάγο οι 120 δόσεις. Οι οφειλέτες σε ταμεία και εφορία περίμεναν πώς και πώς την νέα ρύθμιση για τις 120 δόσεις, προκειμένου να ανασάνουν. Αλλά η Κομισιόν μέσα από την έκθεσή της μας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να περιμένουν άγνωστο για πόσο. Άμεση ήταν η παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου σε δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου, σύμφωνα με το οποίο γυροκομείο της περιοχής των Καλαβρίτων, το οποίο ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη, αποπειράθηκε να εκδιώξει περίληκα επειδή ήταν ομοφιλόφιλος. Ποινή φυλάκισης για το τροχαίο με θύμα τον 15χρονο Πάνο Τζαβάρα. Σε 30 μήνες με αναστολή καταδικάστηκε η οδηγός του μοιραίου τζιπ. Με αναφορές στο έργο που παρήχθη στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κατά την τελευταία τετραετία, αλλά και στις παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί με διασφαλισμένους πόρους για την επόμενη περίοδο, ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας, κατά την εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων Αχαΐας του συνδυασμού του «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» το βράδυ της Τετάρτης. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στο ΕΑΠ μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Διοικούς σας Επιτροπής του Ιδρύματος. Η διοίκηση υποστηρίζει ότι με ευθύνη των πανεπιστημιακών που προκάλεσαν τη διακοπή της συνεδρίασης θα προκληθούν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, ενώ οι κοσμήτορες επισημαίνουν ότι με ευθύνη του ο πρόεδρος αποτέλεσε την πλειοψηφία στη ΔΕ. Μία απεραντή υπαίθρια ψησταριά σήμερα η Πάτρα. Ο γάμος του Καραγκιόζη στην Ανοπόλη, η Αθηναϊκή Κομπανία στο Νότιο Πάρκο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την Τσικνοπέμπτη. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας. Μείνετε συντονισμένοι στο Πάτρας TV.